προηγούμενο που ήταν πιο τυχερό. Έπιασε το μανίκι του. Η δικιά μου ήταν πιο άτυχη και έπεσε το δάχτυλο. Σοκαρισμένοι ακόμη, οι γονείς της οκτάχρονης δεν μπορούν να πιστέψουν ότι η κορούλα τους πήγε για παιχνίδια στην παιδική χαρά και βρέθηκε με ακροτηριασμένο το μικρό δάχτυλο του δεξιού της χεριού. Ξαφνικά την είδα να είναι μπροστά μου σε κατάσταση σοκ, να ουρλιάζει, να τσιρίζει, να μου λέει «Μαμά, κόπηκε το δάχτυλο μου». Εγώ ήμουνα σε κατάσταση σοκ. Πω πω, μαμά, τι εφιάλτη ζω. Δηλαδή... πέρασε μέσα της το γεγονός. Το δάχτυλο της οκτάχρονης σφινώθηκε στο κενό που υπάρχει ανάμεσα στην κοφτερή λαμαρίνα και στο ξύλο της τσουλήθρας. Το παιδί άρχισε να ορίεται από τους πόνους και στην παιδική χαρά επικράτησε πανικός. Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργείου, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο συγκόλλησης του δαχτύλου. Δεν ήταν δηλαδή απλά κόψιμο, έγινε και τράβηγμα και εξελκυσμός. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ καλά και πολύ αισιόδοξα. Εν τούτης πρέπει να περιμένουμε τα πρώτα 24 ώρα, είναι αρκετά κρίσιμα. Σύμφωνα με τον πατέρα της οκτάχρονης, ο τραυματισμός της οφείλεται στην κακή συντήρηση της τσουλήθρας. Η λαμαρίνα με το τείχωμα έχει ένα κενό που δεν θα έπρεπε να έχει. Είναι εγκληματικό. Δεν είναι δυνατόν ένα μικρό παιδί να πηγαίνει να παίξει και να ακροτηριάζεται το δάχτυλό του. Η έλεγχη στην παιδική χαρά είναι τακτική, αλλά σε κανέναν από αυτούς δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα στην τσουλήθρα. Ο τελευταίος έλεγχος έγινε την περασμένη εβδομάδα, οπότε και αφαιρέθηκε άλλο παιχνίδι που κρίθηκε μη κατάλληλο. Οι γονείς της οκτάχρονης σκοπεύουν να καταθέσουν μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Την ίδια ώρα, ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης ζήτησε τη διενέργεια έκθεση αυτοψίας στην παιδική χαρά και καλεί τους υπεύθυνους να δώσουν εξηγήσεις για τον τραυματισμό του παιδιού.